ουσιαστικά δεν είναι ευρωπαϊκή πολιτική, είναι μερκελική πολιτική και οι άλλοι υπακούν, ή διαφορετικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Όμως, στο όνομα αυτής της πολιτικής... Κύριε Χατζή, στο όνομα... άλλη Ευρώπη εσείς. Στο όνομα αυτής της πολιτικής... Στο όνομα αυτής της πολιτικής... Δεν απολύτω ότι αυτή είναι. Μπορεί σήμερα να είναι η κόκκινη, αύριο να είναι η πράσινη, αύριο να είναι η κίτρινη. Η Μέρκελ ψηφίστηκε από το γερμανικό λαό. Ποιοι είναι συνομιλήτρια της σημερινής κυβέρνησης. Και εμείς λέμε λοιπόν, ακούστε με τότε κύριε Χατζή, αύριο συνομιλήτρια της κυρίας Μέρκελ και των άλλων Ευρωπαίων θα είναι μια κυβέρνηση δημοσιογράφου και του εκπροσώπου. Ωραία, αύριο λοιπόν αυτό που διεκδικούμε. Έτσι ξέρετε να τα λέτε. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Δεν είναι καθόλου σωστό. Δεν εκπροσωπώ κανένα κόμμα. Αυτό σου λέω. Για να μην σου πω ότι τα έχω τα κόμματα. Ναι, εντάξει. Αλλά... αυτό, εντάξει. Ξέρω, αυτό εγώ δύο πολιτικές ξέρω. Ακούστε τα ή του Κομμουνιστικού Κόμματος ή τη Φιλελεύθερη Πολιτική. Μ' αρέσει όταν αυτό το λένε. Εγώ το πιστεύω αυτό. Ακούστε τώρα, κύριε Χατζή, και προσέξτε με τώρα. Απαγορεύεται να το πιστεύω. Ακούστε τώρα. Όχι, δεν απαγορεύεται τίποτα να πιστεύετε. Ναι, θέλετε να πιστεύετε. Όπου θέλετε, στο Βούδα, στο τέτοιο κτλ. Στο Βούδα πιστεύω. Αυτό που είναι το πρώτο είναι το ενοχλητικό και γι' αυτό έσπευσα να πω, μιλάτε σαν την κυρία Μέρκελ. Εντάξει, τώρα, αυτό ότι... τώρα με χαρακτηρίζετε, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Να τελειώσω. Ακούστε, ζητάω την ψήφα του λαού. Μα καλά, όχι, όχι. Ακούστε, όχι, όχι, έτσι αθώα. Κύριε Χατζή, θα περιμένετε τώρα αν τελειώσω ή θα το γυρίσουμε στο γενικό εγώ ο δημοσιογράφο. Δημοσιογράφος, που μπορώ να λέω με αντικειμενικότητα ή έτσι δεν τα πράγματα. Αποδείχθηκε. Δίκαιος θέλω να είμαι εγώ, όχι αντικειμενικός, δεν είμαι. Εντάξει, δίκαιος. Πάντως, καλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω ότι αυτό το απολύτικο, το δίθεν τέτοιο, πρέπει να αποκαλυφθεί. Εδώ, είτε είσαι πολιτικός είτε όχι, μπήκανε και πειρασμό οι αντικειμενικοί δημοσιογράφοι και πρέπει να τα μιλάμε έτσι, να μπουν στην πολιτική και να λένε και πάλι ως δημοσιογράφοι θα είμαι και από εδώ, θα είμαι από εκεί. Αυτά δεν, κατά την γνώμη μου δεν ισχύουν. Πολύ περισσότερο όταν είμαστε σε μια χώρα που έχει δραματική κατάσταση. Και λέω, για να το τελειώσω. Βέβαια, δεν είναι έτσι. Δημοσιογραφική... Όχι, εντάξει, σύμφωνοι. Είμαι, αλλά και σε αυτή τη δημοσιογραφική ακόμα, πολιτική άποψη, εγώ οφείλω να πω. Ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτά έλεγε η κυρία Μέρκελ. Έχουμε εκλοβιστεί. Στο τέλος, αυτό δεν έχουμε εκλοβιστεί. Όχι, με συγχωρείτε. Έχουμε εκλοβιστεί και υπάρχουν σημαντικά ζητήματα. Έχουμε εκλοβιστεί και υπάρχουν σημαντικά ζητήματα. Θα πρέπει να μιλήσουμε για το τι είναι αυτό που βγήκαμε σε αγορά ή όχι. Ο κόσμος από τη μία πλευρά λέει: ωραία, θα δω καλύτερες μέρες. Θα έχω δουλειά, θα αυξηθεί ο μισθός μου και η σύνταξή μου. Κάποιοι άλλοι λένε: είσαστε κινδυνολόγοι. Είσαστε μυρολάτρες. Ένα πρώτο βήμα σημαντικό είναι, ρε παιδί μου, δείτε το σαν θετικό. Πρέπει να το πούμε στον κόσμο. Και δεν ενδιαφέρει η αντιπαράθεση με κομματικά κριτήρια, αλλά με κριτήρια κατανόησης από την πλευρά του κόσμου. Κάτι που λένε όλοι εδώ είναι, κυρία Σιμακοπούλου, τι σημαίνει για τον Έλληνα πολίτη που έχει υποστεί τα πάνδυνα όλα αυτό το χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια, το ότι βγήκαμε σε αγορές. Σύντομη απάντηση. Σημαίνει επιστροφή στην ομαλότητα. Αυτό σημαίνει. Σημαίνει ότι γυρίζουμε σελίδα και πάμε σε έναν κόσμο όπως τον θυμόμασταν. Δεν σημαίνει ότι τέλειωσαν τα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι πανηγυρίζουμε. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε δρόμο μπροστά μας. Σημαίνει ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Θέλουμε η χώρα μας να γίνει μια κανονική χώρα. Οι κανονικές χώρες σε ομαλές συνθήκες, δεν έχουν μνημόνια, δεν δανείζονται τελειώνει από τους εταίρους τους. Τελειώνει το μνημόνιο τους. Με την έξοδο στις αγορές. Αρχίζει το τέλος του μνημονίου και σίγουρα δεν χρειάζεται άλλο. Οι αγορές μας δείξανε εμπιστοσύνη. Δεν χειραγωγεί κανείς στις αγορές. Δεν γίνεται αυτό. Ο κόσμος στην καθημερινότητά του πότε θα το καταλάβει αυτό. Ο κόσμος θα το καταλάβει στην καθημερινότητά του, διότι το δεύτερο...